Κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Ηρακλείου οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι κάθισαν στο εδόλιο κατηγορούμενοι για το σοβαρό τραυματισμό δύο νεαρών κριτικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου τον Ιανουάριο του 2013. Οι νεαροί ηλικίας τότε 19 και 16 ετών δεν είχαν σταματήσει σε σήμα των ανδρών της ελληνικής αστυνομίας. Προφανώς το δικαστήριο δεν έδωσε βαρύτητα στην κατάθεση της αυτόπτου μάρτυρος, η οποία από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή κατέθεται ότι είδε τον αστυνομικό να αποθεί το μοτοποδήλατο στην κατάθεση του οδηγού του μοτοποδήλατου, που είχε θυμηθεί το συμβάν στο βίντεο της καταδίωξης από τις γειτονικές κάμερες καταστημάτων, στο τοπογραφικό και την πραγματογνωμοσύνη του πραγματογνώμονα, πολιτικού μηχανικού συγκοινωνιολόγου Γιώργου Καλαφατά. Συγχρόνως, ως γνωστό, απέρριψε τα αιτήματα της πολιτικής αγωγής για κατά αντιπαράσταση κατάθεση των πραγματογνωμόνων της πολιτικής αγωγής και της υπεράσπισης και για προβολή στην αίθουσα του δικαστηρίου του βίντεο της καταδίωξης. Ήταν μια δικαίωση μετά από πολλά χρόνια. Δυστυχώς οι συνάδελφοι είχαν καταδικαστεί και από τα μέσα και από την κοινωνία κακώς για όλους, πριν ακόμα βγει η απόφαση δικαιοσύνης. Για άλλη μια φορά η δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος της, απέδωσε αυτά που πρέπει σε αυτούς που πρέπει. Είναι μια απόφαση η οποία απαλλάσσει τους συναδέλφους μας και δικαιώνει την τοπική αστυνομία και δίνει ακόμα ένα έναυσμα περισσότερο στην τοπική αστυνομία αλλά γενικά στην ελληνική αστυνομία, ώστε να συνεχίσουν να κάνουν σωστά το έργο, πάντα στην προστασία του πολίτη. Στο άκουσμα της απόφασης, το κλίμα εντός της αίθουσας ήταν ιδιαίτερα πανηγυρικό, με τους συναδέλφους των αστυνομικών να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Δικαίωση και ουσιαστική και νομική και ηθική. Η εντολή μου είναι φύση και θέση ιδιαιτέρως έντιμα και ηθικά άτομα, τα οποία πραγματικά όλο αυτό το διάστημα υπέφεραν από την απόδοση μιας τέτοιας κατηγορίας. Θεωρώ ότι μας έδωσε τη δυνατότητα ενδελεχούς ελέγχου της υπόθεσης, ανάδειξης όλων των στοιχείων από όλες τις πλευρές και τελικώς κατέληξε σε αυτήν την κρίση, πειθόμενο απολύτως ότι αυτά που ανεδείχθησαν κατέτειναν στην αθώωση των κατηγορμένων. Δεν συμφωνούμε με την απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο. Θα συνοηθούμε τους πελάτες μας για την κατάθεση αίτησης ασκήσεως εφέσεως από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Εκτιμούμε ότι το αποδεικτικό υλικό ήταν τέτοιο που θα μπορούσε το δικαστήριο να αχθεί σε καταδικαστική κρίση. Ελπίζουμε ότι αν το επιθυμεί και ο πελάτης μας, η αίτησή μας θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Η χαρά συνεχίστηκε και στους διαδρόμους πέραν του ακροατηρίου, ενώ νωρίτερα ο εισαγγελέας έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή και των δύο κατηγορούμενων.